Σας μιμή κενό 54% είστε και εσείς κοντά μας και μας θέλετε και ερωτήματα και γίνονται και μέρος της εκπομπής. Κοντά μας έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε την κυρία Ρένα Δούρου, υποψήφια Περιφερειάρχης Αττικής. Καλησπέρα σας, κυρία Δούρου. Καλησπέρα και σε εσάς και στους που παρακολουθούν. Πώς πάει το τρέξιμο? Είναι αρκετό. Είναι σπουδαίο όμως. Δεν σας κρύβω ότι παρόλο ότι η κόπωση, νομίζω και να ήθελα να κρύψω ότι δεν ασθενώ, το καταλαβαίνουν αυτή να τη στιγμή. Να πω ότι μας ήρθατε με πυρετό και ευχαριστώ πολύ. Όχι. Είναι όμως το λιγότερο που μπορώ να πληρώσω, αν θέλετε, ως αντίτιμο, σε μια περιφέρεια όπως είναι η Περιφέρεια Αττικής, που ουσιαστικά μιλάμε για τη μισή πατρίδα, που έχει υποθεί από διεθνείς οργανισμούς ότι δοκιμάζεται από ανθρωπιστική κρίση και πραγματικά αυτό τον τελευταίο ένα μήνα που έχω βρεθεί σε πάρα πολλές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, επαναλαμβάνω ότι το λιγότερο που μπορώ να, αν θέλετε, να θυσιάσω είναι το να έχω 37 και όχι 38 όπως σήμερα, διότι η κυρία Μαυραγάνη, η Περιφέρεια Αττικής αποτυπώνει όλες τις παθογένειες της χώρας. Από το οργανόγραμμα των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής μέχρι, επαναλαμβάνω, χωρίς ίχνος υπερβολής, την ανθρωπιστική κρίση. Να ρωτήσω κάτι. Αν εκλεγείτε Περιφερειάρχης, το πρώτο πράγμα που θα κάνετε, έχω δει δηλώσεις σας που λέτε ότι δεν σαλαμοποιούμε τα προβλήματα. Ναι. Όμως θα πρέπει να υπάρξει μια ιεραρχία, φαντάζομαι. Το πρώτο πράγμα που θα κάνετε, αν γίνετε Περιφερειάρχης. Η κυρία Μαυραγάνη, να σας το πω αλλιώς, με αυτή την έτσι, δημοσιογραφική ατάκα, την ατάκα για το Twitter, ναι, της σαλαμοποίησης, τουλάχιστον συνομιλώντας με τους πολίτες όπου έχω μέχρι στιγμής βρεθεί, τους έχω ζητήσει να είναι σε παγρύπνηση, να μην με την ψήφο τους για άλλη μια φορά δώσουν το δικαίωμα σε όλους αυτούς που μιλάνε με προτεραιότητες, mm-hmm, που ξεχνιόνται τη Δευτέρα το πρωί, mm-hmm, που θα τις μοιράσουν ηλουστρασιών προγράμματα τα οποία στην καλύτερη θα πάνε, κυρία Μαυραγάνη, στην ανακύκλωση. Συγγνώμη, εσείς βγάλατε πρόγραμμα? Όχι. Θέλω να σας πω ότι σε αυτή τη σπουδαία μάχη που θα εκτυλιχθεί και εξελίσσεται και έχουμε μπροστά μας ακόμα άλλους 2 μήνες, το πείσμα μου δυναμώνει, η αισιοδοξία μου δυναμώνει από το γεγονός ότι πάρα πολλοί και πάρα πολλές εργάζονται προκειμένου να έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα φτιαχτεί από τους πολίτες, με τους πολίτες, για τους πολίτες. Δεν θα φτιαχτεί δηλαδή σε ένα τυπογραφείο ή με έναν διαφημιστή, όπως να τα λέμε τα πράγματα. Δεν θα βγάλετε δηλαδή, θα υπάρχει έντυπο υλικό. Θα υπάρχει έντυπο υλικό, αλλά σας λέω από τώρα ότι γίνεται μια προσπάθεια από ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται όχι γιατί θα γίνουν αντιπεριφερειάρχες, δεν εργάζονται γιατί προσδοκούν στην επόμενη μέρα, εργάζονται με ένα διαφορετικό ήθος, γιατί θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα στην Περιφέρεια Αττικής, και θα παρουσιάζουμε το πρόγραμμά μας κατά θεματικές ενότητες. Αν θέλετε, για να μπορέσουμε να δώσουμε και τη μάχη εναντίον των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, που την κουβέντα για την Περιφέρεια Αττικής θα την περιορίσουν σε τσιτάτα ή σε κοκορομαχίες. Και επειδή θέλουμε, κυρία Μαυραγάνη, να έρθουμε σε επαφή με όλο και περισσότερο κόσμο και να γνωρίσει το πρόγραμμά μας, σας λέω από τώρα, αν θέλετε, σας δίνω και την είδηση, είναι κάτι που έχει αποφασιστεί τα τελευταία 24 ώρα, θα κάνουμε παρουσίαση θεματικών. Ναι. Δηλαδή, τι λέμε για τις κοινωνικές υποδομές, τι λέμε για το νέο ΕΣΠΑ, δηλαδή το ΣΕΣ ουσιαστικά. Τι λέμε για τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό, τι λέμε για το δικό μας ρυθμιστικό σχέδιο. Ναι. Αυτά πώς θα τα προσεγγίσει ο κόσμος? Θα δώσουμε συνεντεύξεις τύπου, θα προσπαθήσουμε πολύ με το διαδίκτυο και θα προσπαθήσουμε να στήσουμε, όπως ήδη κάνουμε, κυρία Μαυραγάνη, σε καφενεία, εναπομείνοντας χώρους εργασίας. Δυστυχώς δεν έχουν μείνει και πάρα πολύ. Με τον κόσμο δηλαδή. Με τον κόσμο. Ποιο είναι το επιτελείο σας, δηλαδή, αν είστε αύριο Περιφερειάρχης, ποιοι θα είναι κοντά σας, ποιοι θα σας πλαισιώνουν? Προσπαθούμε. Το επιτελείο αυτή τη στιγμή που δίνει τη μάχη, σας ξαναλέω, και με κάνει πάρα πολύ περήφανη και στέκομαι απέναντί σας με τρομερή αυτοπεποίθηση, είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται μονάχα για την Περιφέρεια Αττικής και όχι γιατί έχουν να πάρουν κάτι από αυτό. Τώρα, όσον αφορά το ψηφοδέλτιο, γίνεται μια προσπάθεια και από μένα, αλλά και από όλους όσους πιστεύουν σε αυτή την προσπάθεια, να φτιάξουμε, κυρία Μαυραγάνη, ένα ψηφοδέλτιο το οποίο δεν θα αρχίζει και δεν θα τελειώνει στον κομματικό μηχανισμό και στην κομματική παράταξη που εμένα μου δώσει τη στήριξη, ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά... Διότι, να το πω όσο πιο απλά μπορώ, δεν αισθάνομαι ότι με χωρίζει κάτι από τη συνομήλικη μου που στις 17 Ιουνίου του 2012 ψήφισε, προσήλθε στις κάλπες με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, πίστεψε τον κύριο Σαμαρά
ότι θα επαναδιαπραγματευτεί και αυτή τη στιγμή βεβαίως είναι απλά εξαπατημένη. Άρα μπορεί να είναι στο ψηφοδέλτιο και κάποια κοπέλα, να το πω έτσι, που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία και τώρα σκέφτεται ότι δεν μου πάει άλλο αυτό το κόμμα. Όχι μια λογική αποψήλωσης, ξέρετε, και μεταγραφών, γιατί τα έχουμε δει αυτά και στο παρελθόν. Ναι. Έχουμε δει ανθρώπους που πήδαγαν από το καράφι που βούλιαζε για να μπουν στο άλλο. Βλέπουμε. Λοιπόν, όχι με αυτή τη λογική. Απλώς θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα ψηφοδέλτιο με ανθρώπους που εκπροσωπούν κοινωνικούς φορείς, με ανθρώπους που μάχονται για πραγματικά προβλήματα. Και επαναλαμβάνω, δεν θα κοιτάξουμε με μια λογική κοινωνικών φρονημάτων. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν με χωρίζει, δεν σας χωρίζει κάτι με μια γυναίκα στον Ασπρόπυργο, άνεργη, η οποία το πρώτο της μέλημα το πρωί είναι να σηκωθεί να βρει ξύλα βαμμένα άβαυτα για να τα ρίξει. Να τα κάψει σε ένα αυτοσχέδιο μηχανισμό ζέστης για το σπίτι της. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Είδα χθες το φως της δημοσιότητας, είδε μια δημοσκόπηση που δείχνει τον κύριο Σγουρό με τον κύριο Κουμουτσάκο να κονταροχτυπιούνται στο δεύτερο γύρο. Εσάς σας δείχνει στον πρώτο γύρο γύρω στο 18,6%, τον κύριο Σγουρό γύρω στο 23%, τον κύριο Κουμουτσάκο στο 12,2% και μετά έχει Σγουρός Κουμουτσάκο 42,5%-26,6%. Και μάλιστα έσπευσε ο κύριος Σγουρός να πει ότι πρέπει οι συνυποψήφοι μου που είναι βουλευτές να πάψουν να είναι βουλευτές και ακόμη και αν δεν εκλεγούν να μην επανέλθουν στο βουλευτικό τους αξίωμα. Ωραία. Καταρχάς, δημοσκοπήσεις γίνονται και δημοσκοπήσεις θα γίνονται. Σωστό. Εγώ αυτό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή εκ του ασφαλούς είναι ότι αυτό που μετράει είναι η ψήφος των πολιτών. Διότι εσείς με τη δημοσιογραφική σας εμπειρία έχετε να αναφερθείτε σε αρκετά παραδείγματα δημοσκοπήσεων που, για να είμαι απλά ευγενική, πέσαν έξω. Σωστό, να το πω αλλιώς. Εταιρείες δημοσκοπήσεων που τα τελευταία χρόνια λειτουργήσαν με βάση την πολιτική σκοπιμότητα. Άρα, διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά αλίμονο, αν και εγώ, αν και εμείς, συνεχίσουμε στο χορό που χόρευαν τα κόμματα υποψήφοι από το 1974 και μετά. Ναι. Διαμόρφωναν δηλαδή τη δράση τους ανάλογα των δημοσκοπήσεων και το τι θέλει ο κόσμος. Το δεύτερο, η δημοσκόπηση στην οποία αναφέρεστε ήταν μια κακή, θα έλεγα, όχι καλή ευκαιρία, αλλά μπορεί να είναι και καλή από τη στιγμή που πέφτουν οι μάσκες, για να δούμε την αντίδραση των άλλων δύο ανθυποψηφίων, του κύριου Κουμουτσάκου εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Σγουρού, ο οποίος είναι κάτι μεταξύ του ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, Κίνημα Δημάρχων, δεν ξέρουμε ακριβώς. Αδήλωτο είναι το στηρίζει. Το κομματικό. Λοιπόν, η δημοσκόπηση από τον έναν χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να βγάλει όψιμα συμπεράσματα για το βράδυ των εκλογών, αλλά συμπεράσματα που αφορούν τα κόμματα και εν τέλει όχι την περιφέρεια Αττικής, κυρία Μαυραγάνη. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εγώ μάχομαι για την περιφέρεια Αττικής. Και ο δεύτερος ήταν. Αυτό, το τονίζω. Ότι ο κύριος Γουρός και ο κύριος Κουμουτσάκος κουνούν την κομματική σημαία κυρίως. Καταρχάς θέλω να πω ότι το τονίζω όχι για τον κύριο Κουμουτσάκο και τον κύριο Σγουρό, το τονίζω για τους πολίτες, οι οποίοι όλα τα προηγούμενα χρόνια είδαν πάρα πολλούς να αντιμετωπίσουν τις περιφερειακές, μάλλον τις αυτοδιοικητικές εκλογές, με τον πλέον λάθος τρόπο. Είτε δηλαδή ως ένα σκαλί για να βρεθούν στην κεντρική πολιτική σκηνή, ή ως ένα σκαλί τιμητικής συνταξιοδότησης. Θέλω να τους πω, και ξέρω ότι πρέπει να το φροντοφωνώ, διότι συμμερίζομαι την καχυποψία τους, ότι σε αυτή τη μάχη δεν μπήκα επικεφαλής για κανένα από αυτούς τους λόγους. Γιατί την πιστεύω, γιατί πιστεύω ότι η περιφέρεια Αττικής είναι σπουδαία μάχη και είναι κεντρική πολιτική σκηνή. Γι' αυτό το κάνω, όχι για τους ανθυποψηφίους. Πάμε τώρα στον κύριο Σγουρό, ο οποίος αφού 3,5 χρόνια δοξάστηκε κρυπτόμενος, εδώ και 3 εβδομάδες παρεμβαίνει με μία προσπάθεια να επιδείξει ότι έκανε έργο, με μία προσπάθεια ολίγων Νέα Δημοκρατία, ολίγων ΠΑΣΟΚ, ολίγων ακομμάτιστος, ολίγων με τους δημάρχους, ολίγων με όλα. Και στο τέλος, ό,τι και να το ρωτήσει κάποιος συνάδελφός σας, καταλήγει στο ότι πρέπει να παραιτηθούν όσοι είναι βουλευτές. Γιατί δεν ξέρετε τι επιμένεις αυτό. Δεν ξέρω, γιατί κάποιος σύμβουλος επικοινωνίας θα του είπε ότι είναι πιασάρικο. Θεωρείτε ότι έχετε λόγο να παρατηθείτε. Λοιπόν, θέλω να σας πω σε ό,τι με αφορά, διότι εγώ δεν έχω μεγαλώσει ούτε στην οικογένειά μου, ούτε στη Δημοκρατική Παράταξη, με την οποία μάχομαι χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ, με το να κουνώ το δάχτυλο στους άλλους και να νουθετώ. Θέλω να σας πω ότι όσον αφορά τη δική μου υποψηφιότητα και το γεγονός ότι κατέχω βουλευτική ιδιότητα, είναι ανοιχτό. Δηλαδή. Είναι κάτι που το συζητάμε,
Δεν θα πάρθει βεβαίως από μένα, δεν θα το κάνω σε ένα τηλεπαράθυρο για να αυξήσω την ακροματικότητα της Μαυραγάνη και για να το παίξω για τις επόμενες δύο μέρες, ενώ θα πρέπει να συζητάμε άλλα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, να συζητάμε δηλαδή δίκη ήρωα, να πείτε ήρθε εδώ και παρετούμε, και κατεβαίνω μόνο σαν υποψήφια περιφερειάρχη. Ναι, όμως σας λέω ότι είναι ανοιχτό. Αυτή τη δίδυση μπορώ να σας δώσω. Ότι μπορεί και να το κάνετε, δηλαδή. Το δεύτερο που πρέπει να σας πω είναι ότι ακόμα και αν σε τρεις μήνες μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές έχουμε εθνικές εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ βρεθεί στη διακυβέρνηση του τόπου, εγώ δεν θα φύγω από την περιφέρεια. Ακόμη και αν σας πει ο κύριος Τσίπρας ανάλαβε είναι το Υπουργείο, τάδε είναι ξεκάθαρο. Δεν θα φύγω. Ναι. Δεν θα φύγω. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι ένα βήμα από τη γελαιότητα απέχουν αυτές οι νουθεσίες. Γιατί το λέτε? Διότι, ξέρετε, δυστυχώς μετράει και από πού εκφέρονται. Άνθρωποι οι οποίοι με τη στήριξη κομμάτων πηγαίναν από τη μια θέση στην άλλη, από τη μια γραμματεία στην άλλη, δίνανε εκλογικές μάχες με στήριξη κομμάτων, μηχανισμών. Ακόμα και τώρα, δυστυχώς, η περιφέρεια για κάποιους έχει γίνει προεκλογικός μηχανισμός. Είναι ντροπή σε ανθρώπους όπως είναι ο κ. Παφίλης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ή εγώ, που η βουλευτική μας αποζημίωση πηγαίνει σε δίκτυο ανέργων αθόρυβα. Δεν με είδατε ποτέ να παίρνω μακαρόνια παραμάσκα. Αλλά και να φωνάζει. Το διάβασα, δεν σας είδα. Ναι. Λοιπόν, να μας κουνάει το δάχτυλο ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ολόκληρο μηθανισμό. Μάλιστα. Δηλαδή θέλω να σου πω που έχει προνόμια. Άρα αν φύγετε από τη θέση τη βουλευτική θα το κάνετε επειδή το θέλετε εσείς, όχι επειδή σας το είπε ο κύριος Γουρός. Βεβαίως. Και εντάξει, τώρα το ακούμε από τον απερχόμενο περιφερειάρχη, το ακούμε από τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Δηλαδή, ξέρετε, δεν το ακούω και από τη μητέρα μου. Κύριο Πάγκαλο, λέτε. Ο κύριος Πάγκαλος γιατί τώρα το είπε, λέτε. Έλα μου, ντε. Να σας το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, γιατί να μην κάνω και εγώ τη σοβαρό φανή. Πάντως αυτό που λέω, που θέλω να σας βροντοφωνάξω, είναι ότι ήρθα για να μείνω. Ωραία. Αν δεν καταφέρετε να εκλεγείτε, ποια θα είναι η συνέχεια? Καταρχήν θα σας πειράξει? Όχι, θα με πειράξει. Για όνομα του Θεού, τι σημαίνει θα με πειράξει? Με τι όρους? Με τους όρους της επιτυχίας ή του lifestyle των πολιτικών? Θα με πειράξει γιατί προφανώς θα χαθεί. Όχι εξαιτίας της Δούρου, εξαιτίας και του ψηφοδελτίου που σας λέω και τις προσπάθειες που γίνεται, που είναι κάτι συλλογικό. Θα χαθεί μια προσπάθεια να ξεκινήσουν σημαντικές αλλαγές στο μισό της πατρίδας. Μάλιστα. Απ' την άλλη, η εκλογή ως Περιφερειακή Συμβούλου, νομίζω ότι αν την υπηρετήσω για τα επόμενα 5 χρόνια σωστά, με μειωμένες αρμοδιότητες σε σχέση με το να είσαι περιφερειάρχης, μπορείς να κάνεις πράγματα. Διαβάζοντας τώρα και τα προηγούμενα 3,5 χρόνια τα πρακτικά από τις αντιδράσεις, τις ενστάσεις, τις παρεμβάσεις περιφερειακών συμβούλων που δεν ήταν με την περιφερειακή παράταξη. Η Βουλή δεν θα σας λείψει. Να σας πω κάτι. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και πριν από τα 18 που απέκτησα το ιερό δικαίωμα της ψήφου, δεν είχα συνδυάσει την πολιτική παρέμβαση με το φίτσιο. Δηλαδή, πολιτική παρέμβαση κάνεις και όταν είσαι πολίτης στο ελληνικό και δεν επιτρέπεις μαζί με άλλους να έρθουν τα εργολαβικά συμφέροντα, όταν αρθρογραφείς, όταν ενημερώνεσαι. Γιατί, κυρία Μαυραγάνη, πάνω στην έλλειψη ενημέρωσης, πάνω στην προπαγάνδα και πάνω στην ιδιωτεία με την αρχαιολινική έννοια του όρου, όταν πάβεις να είσαι πολίτης και ιδιωτεύεις, εργολαβικά συμφέροντα, μνημονιακές πολιτικές, στήσαν χορό και εξαθλίωσαν τη ζωή μας και την πατρίδα. Τώρα με το μνημονιακές πολιτικές μου φέρατε αντανακλαστικά, το είχα ξεχάσει αυτό με τα περίφημα σκουπίδια που έγινε ντόρος μέρες και μέρες πριν από κάνα δύο εβδομάδες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, με τη λογική που είπατε αυτό, ότι ένας μνημονιακός μαζεύει σκουπίδια διαφορετικά από ένα μη μνημονιακό, και όλα τα άλλα τα κάνει διαφορετικά ένας μνημονιακός από ένα μη μνημονιακό. Ναι. Και νομίζανε ότι θα κάνω πίσω ή νομίζανε ότι θα πω ότι εντάξει, ήταν άστοχο. Ναι. Δεν είναι άστοχο. Το λέω και από τη δική σας εκπομπή. Θα το λέω συνέχεια και την επόμενη των εκλογών, είτε από τη θέση της Περιφερειάρχου είτε από τη θέση της Περιφερειακού Συμβούλου, ότι δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Και όσο και αν προσπαθούν τώρα με διάφορους τεχνοκράτες, ακομμάτιστους, ακιδεμόνευτους, οι οποίοι εντωμεταξύ, προσέξτε, η χώρα είναι πάρα πολύ μικρή και όλοι γνωριζόμαστε. Πότε ξαφνικά έγινες ακιδεμόνευτος,
Μέχρι χτες τι ήσουνα. Λοιπόν, αυτή η λογική που λέει χρειαζόμαστε τεχνοκράτες. Δεν παίζει κανένα ρόλο το ότι έχουμε μνημόνιο. Δεν παίζει κανένα ρόλο ότι περιοδεύει ο κύριος Φούχτελ και αγκαλιάζεται με κάποιους δημάρχους, ενώ δεν αγκαλιάζεται με κάποιους άλλους. Είναι μια ύπουλη λογική. Είναι εν τέλει, κυρία Μαυραγάνη, αντιπολιτική ρητορική που οδηγεί στο όλοι οι ίδιοι είμαστε. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δεν προσερχόμαστε σε κάποιες μάχες επειδή έχουμε σπουδάσει πολιτική μηχανική. Αν συναντηθείτε εσείς με τον κύριο Φούχτελ, τι θα του θέσετε? Για να παραφράσω τον κύριο Μπουτάρη, δεν θα τον κεράσω ούζο και χταποδάκι. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και για το περίφημο ποτάμι που έχουμε δει αυτές τις μέρες και έχουμε ακούσει και έχει γραφτεί. Ποια είναι η άποψή σας? Η άποψή μου είναι ότι πάρα πολλοί έσπευσαν και εσπεύδοντας να πούνε διάφορα, είτε επικριτικά είτε θετικά, τελικά το μόνο που έκαναν ήταν να τοποθετηθούν σε σχέση με τις δικές τους αγωνίες και σε σχέση με τις δικές τους φοβίες. Ώρα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Βενιζέλο, που ευχήθηκε καλή επιτυχία σε κάθε εκπομπή που θέλει να γίνει κόμμα. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να δούμε τι θα κάνει στο τέλος ο κύριος Θοδωράκης και όσοι τον πλαισιώνουν, διότι δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε προτάσεις. Έχω ξαναπεί ότι σε σχέση σας με... Σας έπεισε αυτό που είδατε. Βλέπουμε τώρα και πλάνα. Αυτό το νέο στυλ προσέγγισης πολιτικά, που έχει και δημοσιογραφικό στοιχείο και στοιχείο lifestyle, σας έπεισε? Το μόνο που μπορώ να πω εκ του ασφαλούς, κυρία Μαυραγάνη, κοιτάζοντας τώρα για τις εικόνες, είναι τι φοβάμαι να είναι και δηλαδή, τι δεν θέλω να γίνει το ποτάμι. Δεν θέλω να είναι μια ιστορία από τα πάνω, μια ιστορία που μπορεί να λειτουργήσει ως μηντιοκρατική παρέμβαση και ονό νοήτο. Δεν θέλω να είναι εξίσου από προσανατολιστική με τους νέους ανθρώπους. Περιμένω το πρόγραμμα και τις προτάσεις. Ναι. Δεν θέλω να μπω σε αυτή... από παντού, θα κλέψει από παντού. Ναι, δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα που λένε βάλει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν βάλει το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα συγκρίνουμε μια ιστορία μερικών 24 ώρων και πολλών tweets με αγώνες δεκαετιών, διεκδικήσεις δεκαετιών, προτάσεων δεκαετιών. Το μόνο λίγο που με ξένησε, όλα τα άλλα σας λέω, τα βλέπω με μία απόσταση, αντιλαμβάνομαι τον πανικό του κύριου Βενιζέλου, της κεντροδεξιάς, της Ελιάς, όλων αυτών, γιατί προφανώς θα υπήρξαν κάποιες συμφωνίες ότι όλα αυτά θα πήγαιναν μαζί. Το μόνο λίγο που με ξένησε είναι που δεν μας λέει με ποια ευρωομάδα θα είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό ήταν αντικείμενο να στυλιτευθεί από πολλούς. Γιατί το λέω αυτό? Λόγω και της εμπειρίας μου στα ευρωπαϊκά, όχι μόνο με τη βουλευτική μου ιδιότητα ως τομέας εξωτερικών, η Ευρωπαϊκή Ένωση δοκιμάζεται. Δοκιμάζεται στις χώρες του Νότου με την οικονομική κρίση, δοκιμάζεται στην Ουκρανία. Γίνονται τρομερές ανακατατάξεις. Επομένως, ένας άνθρωπος ο οποίος δηλώνει ο λίγον αριστερός και ο λίγος φιλελεύθερος, καταλαβαίνετε για τα συμφέροντα της πατρίδας μας, ποια είναι τεράστια διαφορά αν πάει να κάτσει με τους φιλελεύθερους. Ναι, σίγουρα. Άμα πάει να κάτσει με την κυρία Μέρκελ ή άμα πάει να κάτσει με την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Αυτό λίγο με τρομοκράτησε, αλλά φαντάζομαι θα μας το πει κάποια στιγμή. Τώρα, όλα τα άλλα που βλέπω, πιστέψτε με, είναι δημοσιογραφικός δώρος. Εγώ, ας πούμε, δεν πήγα χτες στη Σαλαμίνα και με ρώταγε κάποιος για το ποτάμι. Δεν το λέω απαξιωτικά. Ναι, εύχομαι στα καφενεία συζητάνε για το ποτάμι και να μην συζητάνε όλα αυτά τα άλλα. Αλλά θέλω να σας πω ότι είναι περισσότερο δημοσιογραφικός ο τόρος και λιγότερο κοινωνικά αγιωμένος. Είδαμε μία δημοσκόπηση, θα σταθώ λίγο ακόμη, που άκουσα ένα σχόλιο από τον Νίκο τον Χατζηνικολάου και νομίζω ότι ήταν απολύτως σωστό, ότι η δημοσκόπηση έγινε μετά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, που συνήθως δεν γίνονται γιατί φεύγει ο περισσότερος κόσμος, και του έδινε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, που τον έκανε να αναρωτηθεί κατά πόσο το ότι έγινε αυτές τις μέρες και δίνεται αυτό το ποσοστό είναι άξιο να συζητηθεί. Εσείς πώς το βλέπετε? Δεν λέγαμε πριν και δεν έκανα επίκληση στη δημοσιογραφική σας ιδιότητα ότι έχουμε δει πάρα πολλές δημοσκοπήσεις που, επαναλαμβάνω, στην καλύτερη χάνουν ολόκληρα κόμματα, χάνουν ποσοστιαίες μονάδες. Δηλαδή, να σας πω, είχαμε αυτή τη δημοσκόπηση και οι αμέσως προηγούμενοι που είδε το φως, δεν ξέρω, μπορούν να διενεργούνται από τα κομματικά επιτελεία, ξέρετε, και κρυφές. Ήταν μια δημοσκόπηση η οποία μετρούσε τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Παχατουρίδη, τον κύριο Σγουρό, εμένα. Τα πάντα, δηλαδή, όλα. Και σε αυτό που θέλω να σταθώ και που με αφορά ως πολίτης πρώτα και κύρια, είναι ότι δεν βοηθούν. Έχουν απαξιωθεί τα πάντα στη χώρα μας. Οπότε από το συνδικαλιστικό κίνημα και τις δημοσκοπήσεις μέχρι τον κοινοβουλευτισμό και τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα όλα αυτά δεν βοηθούν τον πολιτικό διάλογο. Ο κύριος Κουμουτσάκος, πώς σας φαίνεται που στο παραπέντε, να το πω έτσι, η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήταν να προκριθεί, ήθελε, δεν ήθελε, ο κύριος Παχατουρίδης, βγήκε το χαρτί του κύριου Κουμουτσάκου? Ο κύριος Κουμουτσάκος, πώς θα μου φανεί? Το ζήτημα είναι ότι πραγματικά είναι μια υποψηφιότητα η οποία ξεκινάει
εν τέλει χωρίς τη στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία, μια και για τρεις εβδομάδες η Νέα Δημοκρατία αναζητούσε έναν τεχνοκράτη, αναζητούσε ένα αυτοδιοικητικό. Και ξαφνικά ήρθε ένας τέλεχος πρώτης γραμμής της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θέλω να σας πω, το είπα και πριν με άλλο τρόπο, να το ξαναπώ. Δεν είμαι υπέρ των τεχνοκρατών, γενικά και αόριστα. Τεχνοκράτης ήταν και υπουργοί και είναι. Έχουμε και είδαμε που έχουμε πάει. Σωστά. Απλώς, όπως καταλαβαίνετε, μάλλον θα χρειαστεί στους δημοσιογράφους που υπηρετούν το λειτουργήμα της ενημέρωσης και δεν είναι απλά παπαγαλάκια. Άρα, στους ελάχιστους που θα θέσω το ερώτημα, εσείς τι είστε. Είστε τεχνοκράτης, είστε ακυδεμόνευτος κτλ. Μένει λοιπόν να μας πει, από τη στιγμή που έχει τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, αν συμφωνεί με τον τρόπο που οι πολιτικές της κυβερνώσεως παράταξης της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά ήταν σαν πίθωνα στα τελευταία χρόνια γύρω από το λαιμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι. Και τι θα κάνει αυτός, δηλαδή αν θα συνεχίσει να τις υλοποιεί, αν θα πάρει αγκαλιά τον κύριο Φούχτελ. Φαντάζομαι θα ερωτηθεί. Ή θα πάει έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και θα πει ως εδώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι αναφορικά με τις υποψηφιότητες για τους δημάρχους της Αθήνας. Διάβαζα προχθές ένα άρθρο στην Καθημερινή του κ. Στεφάνου Κασιμάτη που έλεγε σε ό,τι έχει να κάνει την υποψηφιότητα του κ. Σακελαρίδη ότι έζησε μια φούσκα που έχει σκάσει προπολού, αλλά ο ίδιος δεν το έχει πάρει χαμπάρι όπως δεν το έχει πάρει και ο κ. Τσίπρας. Και ότι επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει παιδιά του κομματικού σωλήνα υποψηφίους οι οποίοι δεν έχουν εργαστεί ποτέ. Σας φαίνεται αυτό? Καλά, τώρα που πήγα τα αλλού. Νομίζω ότι αυτό μας το είπε και ο κ. Μουρός, ότι δεν έχω δουλέψει. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι με αφορά, έχω ένσημα στον ιδιωτικό τομέα πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ήταν επιλογή μου να μην μπερδέψω την κομματική μου ένταξη με έναν κακό συνοούμενο επαγγελματισμό της πολιτικής. Και δεν πήγα από το Γενικό Γραμματιλίκι σε διάφορα. Εντάξει, τώρα να σχολιάσω. Ο κ. Κασιμάτης γενικά γράφει πολύ χαριτωμένα. Γράφει κατά καιρούς διάφορα. Αλλά πέρα από το να είναι ωραία χρονογραφήματα, στην καλύτερη μας διασκεδάζουν, στη χειρότερη υπηρετούν με έναν έτσι πολύ ύπουλο τρόπο σκοπιμότητες. Ο Γαβρίλος Σακελαρίδης είναι ένας νέος άνθρωπος με λαμπρές σπουδές. Γι' αυτό και το προηγούμενο χρονικό διάστημα πολλοί συμπολίτες μας τον γνωρίζανε από τις παρεμβάσεις τους σε σχέση με τα δεινά της ελληνικής οικονομίας. Και τέλος πάντων δεν ξέρω ακριβώς τι θα ήθελε ο κ. Κασιμάτης για να γράψει κάτι πιο χαριτωμένο ή λιγότερο πικρό. Μάλιστα. Έχουν χιούμορ οι τηλεθεατές μας. Είμαστε μια παρέα εδώ και το πασοκολατρικό ποτάμι δεν μας πείθει. Μάλιστα. Ξέρετε, ο κόσμος έχει μπει μέσα στην εκπομπή μας και είναι καλό αυτό, ναι, διότι καλό βλέπουμε λίγο και το σφιγμό τι γίνεται. Καλό είναι αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω επίσης αναφορικά με τον τρόπο που έχετε κινηθεί αυτόν τον καιρό στο θέμα που λέμε ευρωπαϊκή πορεία. Πολλά ταξίδια, έχετε ενημέρωση στο τι γίνεται στο γίγνεσθε το ευρωπαϊκό. Μπορεί η περιφέρεια της Αττικής, μέσα από τη δική σας εμπειρία, αν είστε η αυριανή περιφερειάρχης, να έχει ένα ευρωπαϊκό άνοιγμα. Δηλαδή να έχουμε λύσεις στα σκουπίδια που είναι ένα θέμα που έχουμε φάει και έχουμε φάει πρόστιμα. Να έχουμε λύσεις ευρωπαϊκές στην αισθητική που λέει και ο κύριος Μιλιωτόπουλος. Πώς το βλέπετε? Λοιπόν, το καλό σενάριο, γιατί θα θέλαμε άλλου είδους εκπομπή και περισσότερη ώρα. Σίγουρα. Το καλό σενάριο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μια ένωση των περιφερειών. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η μεγαλύτερη περιφέρεια της πατρίδας μας και μία εκ των μεγαλύτερων, αν όχι η μεγαλύτερη, συγκρίνω κάποιους δείκτες τον τελευταίο καιρό, γιατί μπορεί να είναι η μεγαλύτερη, η κυρία Μαυραγάνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολύ σπουδαίο. Ναι. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπαμε, δοκιμάζεται, δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Όμως σας λέω ότι ο περιφερειάρχης ή περιφερειάρχης, θέλω να λέω εγώ, Αττικής, πραγματικά μπορεί να έχει μία παρέμβαση σε επίπεδο ευρωπαϊκό, που δεν την είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και πιστέψτε με, με κίνδυνο να παρεξηγηθώ από τους τηλεθεατές σας και τις τηλεθεάτριές σας, δεν ήταν μνημονιακή επιταγή το να μην διεκδικήσει ο περιφερειάρχης. Δεν ήταν μνημονιακή επιταγή. Αλλά τι ήταν? Αδράνεια, στην καλύτερη περίπτωση. Τα άλλα μένει να αποδειχθούν. Μάλιστα. Θέλετε να απαντήσετε σε ό,τι θέλετε μόνοι σας που δεν σας ρώτησα? Θέλω να σας πω, να σας μεταφέρω αυτό που ζω ένα μήνα τώρα, ότι αντλώ αισιοδοξία από τους ίδιους πολίτες που με έναν πολύ αξιοπρεπή και αλληλέγγυο τρόπο νομίζω ότι είναι σε θέση να κάνουν την ανατροπή στην περιφέρεια Αττικής. Άρα είναι 3α που τα φυλάω, φυλακτώ και ξεκινάω με αυτά τη μέρα μου.
Να σας ευχηθώ περαστικά και ευχαριστώ που και έτσι άρρωστοι ήσασταν κοντά μας και καλή συνέχεια στον αγώνα. Και σε εσάς την εκπομπή, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Φίλες και φίλοι, κυρία Ρεναδού.